Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 6 Ιουνίου. Για αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του Art Channel Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Συλλαλητήρια σε 24 πόλεις της Ελλάδας, εκ των οποίων τα 15 πραγματοποιήθηκαν στην Μακεδονία το απόγευμα της Τετάρτης για το ονοματολογικό των Σκοπίων. Επίκεντρο των συλλαλητηρίων ήταν η Πέλα με την Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας να θέλει να στείλει μήνυμα προς την κυβέρνηση να μην εκχωρήσει τον όρο Μακεδονία στο νέο όνομα των Σκοπίων. Υπήρξε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια, ενώ σε αρκετές πόλεις υπήρξε συνεργασία και με τις τοπικές δημοτικές αρχές. Μεταξύ των ομιλητών ήταν δήμαρχοι απόστρατοι, ενώ το παρόν έδωσαν στα συλλαλητήρια ανά την Ελλάδα και μέλη του Κοινοβουλίου, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι χαράσουν διαφορετική γραμμή από την επίσημη θέση της κυβέρνησης. Συλλαλητήρια διεξήχθησαν σε Πέλα, Δράμα, Σέρες, Καβάλα, Λαγκαδά, Πολύκαστρο, Κιλκής, Νέα Μουδανιά, Έδεσα, Βέρεια, Κατερίνη, Φλόρινα, Πτολεμαϊδα, Καστοριά, Σιάτιστα, Χαλκίδα, Θήβα, Ιωάννινα, Λάρισα, Βόλο, Κέρκυρα, Χανιά και Κο. Το μήνυμα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπολογίζουν στο στρατηγικό του σχεδιασμό την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας, Wes Mitchell, κατά τη διάρκεια ομιλίας που παρέτησε τη δεξαμενή σκέψη Heritage Foundation στην Ουάσιγκτον.
αναλύοντας το πώς οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να οικοδομήσουν ισχυρότερη αμερικανική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Μίτσελ αναφέρθηκε στο γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας, καθώς και στην αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμένος, δήλωσε πως σκοπεύει την Πέμπτη στην Άτυπη Σύνοδο των Ομολόγων του ΝΑΤΟ να ενημερώσει τους υπουργούς για την εμπριστική δήλωση του Τούρκου Αντιπροέδρου Μπεκίρ Μποσδάγ, που έχει δώσει εντολή να απαχθούν οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί που έμειναν ελεύθεροι από την ελληνική δικαιοσύνη. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Συνεχίζεται η τουριστική περίοδος, οι θερμοκρασίες ανεβασμένες, θα λέγαμε. Τι νέα έχουμε αυτή την εποχή από την περιφέρεια? Καταρχήν να πούμε ότι ήδη το 2018 ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Έχουμε μια αύξηση των προκρατήσεων και ήδη οι μεγάλες τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί της Θάσο λειτουργούν κανονικά από 1 Μάιο. Δείχνουν όλα τα στοιχεία ότι το 2018 καταρχήν θα είναι η καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των εποχών, εκτός φυσικά με απρόπτου. Σε αυτό όμως πρέπει να επισημάνουμε και στους τηλεθεατές σας ότι από την περιφέρεια, από τον Περιφερειάρχη, γίνεται συντονισμένα μια μεγάλη προσπάθεια ώστε πράγματι η περιφέρεια μας να γίνει ένας τουριστικός προορισμός 12 μήνες επισκεψιμότητας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αναλάβει μια σειρά από Farm Trip, καλούμε διάφορους δημοσιογράφους αλλά και πράκτορες από διάφορες χώρες, κυρίως της Ευρώπης, προκειμένου να προβάλλουμε και να προωθήσουμε την περιοχή μας. Γι' αυτό το λόγο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε καλέσει περίπου 23 δημοσιογράφους αλλά και πράκτορες από την Ρουμανία και επισκέφθηκαν όλες σχεδόν τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας, όπως και τα δύο μας και το νησί μας, την Σαμοθράκη, όπου είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με ξενοδόχους αλλά και με ανθρώπους γενικά του τουριστικού κλάδου, για να στη συνέχεια για να προβάλλουν την περιφέρεια μας σε μεγάλα τηλεοπτικά αλλά και σε περιοδικά και εφημερίδες και σε social media της περιοχής τους. Και ξέρετε ότι η Ρουμανία είναι μια αγορά στόχος για την περιφέρεια μας, γιατί πάρα πολλοί Ρουμάνοι προτιμούν την περιοχή μας τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες. Αλλά το θετικό είναι ότι και τέλη Ιουνίου θα έχουμε κάποιους δημοσιογράφους αλλά και πράκτορες από την Αυστρία, κυρίως στην Αλεξανδρούπολη και στην Σαμοθράκη, αλλά και θα επισκεφθούν και την Κομοτηνή και την Ξάνθη. Η Αυστρία είναι μια χώρα με υψηλό οικονομικό εισόδημα. Οι Αυστριακοί, το θετικό είναι ότι ταξιδεύουν και εκτός, ταξιδεύουν όλες τις εποχές και γι' αυτό το λόγο μας ενδιαφέρουν οι Αυστριακοί τουρίστες, για να υπάρχει επιμήκυση της τουριστικής περίοδου που είναι στα πλάνα της περιφέρειάς μας, γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε μια πληρότητα που αγγίζει το 100%, αλλά μας ενδιαφέρουν να έχουμε τουρίστες και τον Μάιο αλλά και τον Οκτώβριο. Και τέτοιου είδους τουρισμού κάνουν οι Αυστριακοί, όπως επίσης προτιμούν και τον εναλλακτικό τουρισμό και τον αγαπούν ιδιαίτερα το περιβάλλον, και τέτοια συγκριτικά πλεονεκτήματα έχει η περιοχή μας. Γι' αυτό το λόγο θα φιλοξενήσουμε για 4 μέρες, όπως είπα, μια ομάδα Αυστριακών δημοσιογράφων και πρακτόρων, αλλά έπειτα και συνέχεια με Γερμανούς δημοσιογράφους. Αυτά τα λέω για να δείξω ότι πράγματι ο τουρισμός βρίσκεται στο επίκεντρο του στρατηγικού αλλά και του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιφέρειας μας. Αυτά τόνισα και στην παρουσία που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα στην κυρία Υπουργό Τουρισμού, στην κυρία Κουντουρά, η οποία επισκέφθηκε τα 2 επιμελητήρια της περιφέρειας μας, του επιμελητήριου της Αλεξανδρούπολης αλλά και του επιμελητήριου της Καβάλας, όπου τόνισα ότι ως περιφέρεια πρέπει να συντονίσουμε όλους τους δήμους, όλους τους φορείς του τουρισμού, ώστε να διαλέξουμε, να καταλήξουμε σε 3-4 θεματικές ενότητες που έχουμε να διαφημίσουμε, και στη συνέχεια να, με τη βοήθεια του ΕΟΤ αλλά και του Υπουργείου Τουρισμού, να ανοίξουμε νέες αγορές για την περιφέρεια μας. Κύριε Αντωνιάδη, γενικότερα όσον αφορά το τουρισμό, στους 2 τουριστικούς προορισμούς και τη Σαμοθράκη που αναφερθήκατε και στην Θάσο,
Ποιος είναι αυτή τη στιγμή? Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά, όπως σας είπα. Δείχνει ότι το 2018 θα είναι η καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των εποχών. Οι προκρατήσεις έχουμε μια αύξηση περίπου στο 10 με 12% σε σχέση με το 2017. Ήδη το τρίμηνο που μας πέρασε, το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, υπήρχε σε μια πληρότητα και στα ξενοδοχεία των αστικών πόλεων, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και νομίζω ότι πράγματι η περιφέρεια αποκτάει σιγά σιγά ένα ισχυρό brand name και στις βαλκανικές χώρες αλλά και στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Όμως, επαναλαμβάνω, η προσπάθεια συνεχίζεται. Ο συντονισμός και ο σχεδιασμός πρέπει να είναι από κοινού με όλους τους φορείς. Γι' αυτό το λόγο και ο φορέας διαχείρισης τουρισμό που ιδρύσαμε ως περιφέρεια και συμμετάσχουν οι άνθρωποι του τουριστικού μεγίγνεσθε είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ώστε να μπορέσουμε μακροπρόθεσμα να προβάλλουμε και συντονισμένα τουριστικά την περιφέρειά μας. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ. Γεια σας. Προαναγγελία μόνιμων φοροελαφρύνσεων τα επόμενα χρόνια ήταν η δημοσιοποίηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και αμέσως έσπευσαν οι υπουργοί να δώσουν διευκρινήσεις, ενώ από την Παρασκευή που θα κατατεθεί στη Βουλή θα αποκαλυφθούν και οι λεπτομέρειές του. Θες ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Σουλιαράκης, μιλώντας στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ανέφερε ότι το υπερπλεώνασμα το 2019 θα δοθεί για φοροελαφρύνσεις. Ο κ. Σουλιαράκης ενημέρωσε τους βουλευτές ότι για το 2020 το 75% του υπερπλεώνασματος θα δοθεί στις φοροελαφρύνσεις και το 25% σε κοινωνικές παροχές, ενώ από το 2021 και μετά το ποσό του υπερπλεώνασματος θα μοιράζεται εξίσου κατά 50% σε φοροελαφρύνσεις και κοινωνικές παροχές. Τα υπερπλεονάσματα του μεσοπρόθεσμου που φτάνουν πάνω από 5% μέχρι το 2023, τα οποία βεβαίως είναι αποτέλεσμα της μέχρι τώρα βαριάς φορολογικής πολιτικής αλλά και της επικείμενης μείωσης συντάξεων και αφορολογίου του ορίου την επόμενη διετία, δίνουν το έναυσμα για κοινωνικές παροχές. Για φορολογικές ελαφρύνσεις είχε μιλήσει σε ομιλία του στο ΣΕΤΕ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καθώς και ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Μουμίνο Ντέρ. Κύριε Μουμίνο, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από την υπερώτηση όσον αφορά και στην πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και στον ίδιο του Περιφερειάρχη για το Σύλλογο Νέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου. Αρνήθηκε την επιχορήγηση ενώ σε ένα τόσο ευαίσθητο σύλλογο τη στιγμή που διδόταν από τον προκάτοχό του. Κυκλοφόρησε αυτό το θέμα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο τελευταίο διάστημα. Υπήρξε μια καταγγελία από το Σύλλογο Αυτιστικών Ατόμων του Νομού Εύρου ότι είχε κοπεί αυτή η επιχορήγηση. Κατόπιν τούτο ο Σύλλογος έκανε και ένα έγγραφο προς όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, με το οποίο έγγραφο ζητούσε να επιχορηγηθεί με το ποσό των 8.000 ευρώ για καύσιμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης ένα ποσό 1.000 ευρώ περίπου σε ετήσια βάση, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και να καλύψει τα έξοδά του. Κατόπιν τούτο, εγώ τη Δευτέρα επισκέφθηκα το Σύλλογο για να διαπιστώσω και ειδήσω μας να δω και τον χώρο τους. Είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, είχα μια εξαιρετική συνάντηση και με την πρόεδρο του Συλλόγου αλλά και με τους εργαζόμενους εκεί πέρα. Είχα τη δυνατότητα να δω τις εγκαταστάσεις και όπως ενημερώθηκα, αυτός ο Σύλλογος υφίσταται από το 2012, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των γονέων ή φίλων των αυτιστικών ατόμων, εξυπηρετεί είτε άμεσα είτε έμεσα 60 περίπου ανθρώπους, λαμβάνει κάποια επιχορήγηση από το κράτος που καλύπτει τα μισά έξοδα περίπου της μονάδας αυτής, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και καλύπτονται από δωρεές τρίτων. Μου μετέφεραν ότι μόλις ενημερώθηκε ο Γιώργος ο Παυλίδης και υπήρξε αίτημα από τον Σύλλογο ότι για δύο συνεχόμενα χρόνια ο Σύλλογος αυτός επιδοτήθηκε ορθά και σωστά από την περιφέρεια, πλην όμως όταν επικοινώνησαν με τον νέο πια περιφερειάρχη τον Χρήστο Τομέτιο, αυτός αρνήθηκε σε έντονο ύφος λέγοντας ότι για αυτόν τον Σύλλογο δεν υπάρχουν λεφτά. Για ποιο λόγο αυτή η άρνηση, από τη στιγμή που διδόταν αυτή η επιχορήγηση? Τι να σας πω. Αυτό λέω και με την επερώτησή μου. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στα αυτονόητα. Αυτοί οι σύλλογοι πρέπει σαν κόρη οφθαλμού να προστατεύσουμε αυτούς τους συλλόγους που επιτελούν ένα τόσο σημαντικό έργο και βοηθάνε τους ανθρώπους
με αυτό το ιδιαίτερο πρόβλημα, τον αυτισμό. Η περιφέρεια μερίμνησε μετά την υπερώτησή σας ή εκεί που αφήσατε τα πράγματα και έμειναν? Δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια εξ όσων γνωρίζω. Θα συζητηθεί το θέμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Βέβαια, αυτά τα θέματα δεν θα έπρεπε καν να αποτελούν θέμα καθημερινότητας και πολιτικής συζήτησης, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα θέματα. Όταν βρίσκουμε λεφτά για να δώσουμε σε χορευτικούς συλλόγους, σε συλλόγους για γιορτές και για πανηγύρια, που σε καμιά περίπτωση εγώ δεν είμαι κατά, για να κρατήσουμε και τις παραδόσεις μας, και αποδεδειγμένα έχω βοηθήσει και κατά τη δημοτική και κατά την περιφερειακή μου θητεία τους συλλόγους. Είναι όμως ντροπιαστικό, νομίζω, όταν δίδονται αυτά τα λεφτά σε άλλους συλλόγους, σε έναν τέτοιο σύλλογο να μην δίδεται αυτή η επιχορήγηση. Είναι και αρκετά ευαίσθητη, ακριβώς όπως είναι ο αυτισμός. Όταν και, και ο προκάτοχος του κυρίου Μέτριου, ο κύριος Παυλίδης, είχε επιχορηγήσει σε αυτό το σύλλογο για δύο συνεχόμενα χρόνια. Δεν μπορώ να κατανοήσω πραγματικά τους λόγους. Μάλιστα. Κύριε μου, μείνουν ψώματα λοιπόν στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Με γοργούς ρυθμούς τρέχει ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία μέχρι τέλος Ιουνίου να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Συνολικά 1.701.662 φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί στο TaxNet, εκ των οποίων έχουν καθαριστεί 1.691.159 δηλώσεις. Ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων έχει αυξηθεί σημαντικά και πλέον στην καθημερινή βάση μπαίνουν στο σύστημα περίπου 100.000 δηλώσεις. Από αυτές, οι 574.700 είναι χρεωστικές και αντιστοιχούν σε φόρο 411 εκατομμύρια ευρώ. Πιο απλά, ο μέσος φόρος ανακαθαριστικό διαμορφώνεται στα 716 ευρώ. Ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της δήλωσης, ο φορολογαριασμός για όσους έχουν χρεωστικό εγκαθαριστικό σημείωμα θα αρχίσει να εξοφλείται από το τέλος Ιουλίου. Η πληρωμή του φόρου εισοδήματος θα γίνει σε τρεις όποιες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το φόρο τους σε περισσότερες δόσεις, κάνοντας χρήση είτε της πιστωτικής τους κάρτας είτε της πάγιας ρύθμισης, στην οποία πλέον μπορούν να ενταχθούν ακόμα και οφειλές που δεν έχουν καταστήλξει πρόθεσμες. Ειδικότερα, σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, κάθε δόση μπορεί να εξοφληθεί στο ταμείο της τράπεζας, επιβαρύνεται με προμήθεια έως 3 ευρώ ή μέσω e-banking ή με κάρτα χρεωστική πιστωτική απευθείας μέσω του προσωπικού λογαριασμού του φορολογούμενου στο τάξη χωρίς διευκόλυνση δόσεων. Σε έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με την πιστωτική κάρτα και σε έως 12 μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση της εφορίας. Ανοίγει ο δρόμος για να δοθεί οριστική λύση σε ακίνητα που βρίσκονται σε χορτολιβαδικές εκτάσεις εντός οικισμών που στερούνται εγκεκριμένων ορίων, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές. Προϋπόθεση να έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια 1η-11η Ιουνίου 1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί. Οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με μία από τις δεκάδες τροπολογίες που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δεν θα χαρακτηρίζεται πλέον ως χορτολιβαδικές, ούτε θα απαιτείται βεβαίωση του Δασαρχείου για κάθε ένομη συνέπεια. Ο αποχαρακτηρισμός χορτολιβαδικών εκτάσεων αφορά σε περιοχές που απόλυσαν το χαρακτήρα τους πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύως του Συντάγματος 11/1975 λόγω επεμβάσεων που έγιναν βάσει διοικητικής πράξης, παραδείγματος χάρη απόφαση νομάρχη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας. Έως σήμερα η συγκεκριμένη πρόβληψη υπάρχει μόνο σε δάση και δασικές εκτάσεις που είχαν χάσει το δασικό τους χαρακτήρα μετά από νόμιμες διοικητικές πράξεις, οι οποίες μάλιστα δεν κυρίσσονται και αναδασωτές. Επιπλέον, με άλλη τροπολογία, παρατείνεται έως τις 31/12/2018 η δυνατότητα να έρθουν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί έως σήμερα και να διαγραφούν τα πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις, εφόσον κάποιος προβεί αυτοβούλος σε κατεδάφιση αποκατάσταση αυθαιρεσίας. Στους ιδιοκτήτες, μάλιστα, οι οποίοι κατεδαφίζουν μόνοι το αυθαίρετό τους, αναστέλλοντας διόλου τα αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης και ποινικές διώξεις για αυθαίρετες κατασκευές. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος του το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Thrakes. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.